σε μια μίνι ανεπίσημη φιέστα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που σχεδόν είχαν κατακλείσει σήμερα το Ολυμπιακό Στάδιο. Εδώ είναι τα λάφυρα τα οποία αποκομίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού με ό,τι βρουν εκτός από φανέλες, στολές, δίχτυα, οτιδήποτε αντικείμενο που να θυμίζει τη σημερινή βραδιά, μία αγωνιστική πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός και μαθηματικά εξασφάλισε τον τίτλο. Από το τελευταίο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού έχουν περάσει 2.150 ημέρες από τελευταία φορά που πανηγύρισε. Πάμε να δούμε πώς εισέπραξε αυτή τη μεγάλη επιτυχία ο άνθρωπος στον οποίο το πεπρωμένο του έγραφε να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε αυτό το τίτλο. Νίκος Νιόπλιας μιλά τώρα στην αίθουσα συνεντεύξεων τύπου. Καθένας προσπαθεί από την πλευρά του να κάνει το καλύτερο δυνατό. Ένας θα το πάρει. Το έχω πει επανειλημμένως ότι μετά από κάθε άτυχη στιγμή, επειδή ήμασταν καλό γκρουπ, επειδή είχαμε καλά αποδυτήρια, επειδή είχαμε καλούς ποδοσφαιριστές και είχαμε ηρεμία, εύκολα μπορούσαμε το επόμενο παιχνίδι και με άνεση να τα κερδίζουμε. Και έτσι δεν μέναμε πάντα στην κρίνια, στη στεναχώρια και στη... Θα επανέλθουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο ούτως ή άλλως, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Παγκάκης θα έχει σε λίγο και το επιμέρους ρεπορτάζ βεβαίως από την νίκη του Παναθηναϊκού που σήμανε ταυτόχρονα, όπως είπαμε, και μαθηματικά την εξασφάλιση του τίτλου για φέτος, για τη σεζόν 2009-2010. Πάμε όμως ξανά. Επιστρέφουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο και ο Νίκος Παγκάκης έχει πιάσει δουλειά. Ούτως ή άλλως έχει πολλή δουλειά απόψε, γιατί είναι η μεγάλη νύχτα του Παναθηναϊκού. Νίκο, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα από το Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής 2009-2010. Βρίσκομαι στα VIP. Περιμένουμε μήπως βγει κάποιος παίκτης για να μπορέσουμε να τον έχουμε ζωντανά. Καθώς επειδή δεν ήταν δυνατό να πανηγυρίσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μέσα στο Χλωτάπτα, με τη λήξη αναμέτρηση μπήκαν πάρα πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού. Πήραν ό,τι υπήρχε, ό,τι μπορούσαν να πάρουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τα δίχτυα, κάποια Χλωτάπτα έκοβαν κάποια κομμάτια. Δεν ακούω καλά. Δεν είναι καλύτερες διάθεσες. Θα συνεχίσεις λίγο χωρίς. Είναι δύσκολο. Ναι. Πάμε να συνεχίσουμε τις συνδέσεις μας μόλις μπορέσει και αποκατασταθεί. Τάξη. Ναι, για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε κιόλας και να μπορεί να μας ακούει και ο ίδιος. Ήθελα λοιπόν να πω από το Παναθηναϊκό με 53 γκολ, με την καλύτερη επίδοση του πρωταθλήματος και στις γενικές γραμμές. Νομίζω με την πιο σταθερή πορεία. Φέτος είχε το μέταλλο, είχε αυτό που έλειπε από άλλες χρονιές. Και έφτασε δικιά στην κατάκτηση του φετινού τίτλου. Από εκεί και πέρα, το Ολυμπιακό Στάδιο έχει ένα στελικό με τον Άρη. Είναι μια εμπειρία αυτή και αυτή για τον συνάδελφο. Έχει τύχει. Σε όλους τους ρεπόρτερ μπορεί να τύχει. Βεβαίως. Ή μπορεί να όχι, έχει τύχει έχει αυτό. Τύχει. Μας έχει τύχει. Ναι. Εμένα προσωπικά μου και εμένα μου έχει τύχει. Λοιπόν, λέω. Πάμε μέχρι να μπορέσει ο Νίκος Παγκάκης και να μαζέψει το ρεπορτάζ, αλλά και να μπορέσουμε να τον ακούμε και να μας ακούει, διότι αυτό είναι ουσιαστικά το πρόβλημα της επικοινωνίας μας. Πάμε στην Τούμπα. Ο Κώστας Πετρωτός είναι ήδη εκεί. Τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση. Ουσιαστικά θα ζήσει μια ντεζάβη κατάσταση, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατόν για αυτόν Κωστή στα play-off. Ωστόσο, η τούρτα γενεθλίων Κώστα έτσι για τα 84 χρόνια γιορτάστηκε με τη νίκη με τον κόλ του Μουσλίμοβιτς. Ο ΠΑΟΚ είναι ο κερδισμένος της σημερινής ημέρας, πέρα βέβαια από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, μπορούμε να. Ο Νίκος Παγκάκης τώρα μας ακούει, αλλά μόλις πάρει το μικρόφωνο θα αρχίσουν πάλι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ναι, Νίκο. Όχι, όχι. Έχουμε κάνει μια αποκατέστηση στην τάξη. Όχι, τι θα κάνουν ρεπορτάζ. Θα σου φέρουν τον πατέρα, τους παίκτες, τον Νιόπλια. Ακριβώς, έχουμε κάνει μια άτυπη συμφωνία να μείνουν λίγο ήρεμοι μέχρι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι μπήκαν άπατε στον αγωνιστικό χώρο, πανηγύρισαν έξαλλα μετά από 6 χρόνια στήρα σε ό,τι αφορά την κατάκτηση τίτλου για τον Παναθηναϊκό. Μετά από 2.000, μετά από πάρα πολλές μέρες, δεν θυμάμαι πόσα ημερομηνίες έκανε ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, μπράβο, Βασίλη. Εδώ είναι ο Αριθμολάγνος. Προσπαθούσα και εγώ να το θυμηθώ πραγματικά. Αλλά δεν τίθεται θέμα και ο Γιώσεφ Μπουμπέγκο πριν από λίγο παραδέχτηκε στην συνέντευξη τύπου ότι ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος. Και νομίζω ότι το δικαιούται, γιατί ήταν η ομάδα πραγματικά που έδειξε χαρακτήρα, που είχε σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Είχε αυτό το μέταλλο που έλειπε σε άλλες σεζόν. Κατάφερε να γυρίσει παιχνίδια, κατάφερε να έχει μια πορεία που τον έφερε στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι εσείς. Θα πάμε εδώ και πέρα, καθώς ουσιαστικά η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
ναι. σηματοδοτεί εξελίξει στον Παναθηναϊκό θετικές και σε ό,τι αφορά το μέλλον του. Υπάρχει το διοικητικό κομμάτι, υπάρχει το κομμάτι των μεταγραφών. Υπάρχουν έχουμε κάποια ένδειξη από αυτόν. Είδαμε πλάνα πάντως στις εξέδρες και ήταν λογικό και επόμενο με θερμότα του εναγκαλισμού του κυρίου Βιενόπουλου με τον κύριο Πατέρα. Έτσι, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα μήνυμα ενότητας τουλάχιστον με, με τον τίτλο που βάφτηκε πράσινος. Σε διοικητικό επίπεδο υπάρχουν ζυμώσεις στο Παναθηναϊκό. Θα υπάρξει κάποια συνάντηση ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα που θα ακολουθήσει μεταξύ του κυρίου Βαρδινογιάννη και του κυρίου Πατέρα. Ένα ερωτηματικό πάντα. Αν μπορείτε να επαναλάβετε. Δεν είπαμε κάτι. Δεν είπαμε κάτι. Συνέχισε, Νίκο. Συνέχισε. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, έλεγα ότι υπάρχουν ζυμώσεις και σε διοικητικό επίπεδο. Μένει να δούμε. Αν ο κύριος Πατέρας, ο οποίος σήμερα ήρθε με συνοδεία 300 οπαδών του Παναθηναϊκού, με μηχανάκια τον ακολουθούσαν από την Κηφισίας και τον έφεραν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπήρχαν πανό υπέρ του στο. Δίκαιη Ρωμαϊκού Θριάμβου δηλαδή. Βέβαια. Και έχει σημασία να δούμε αν τελικά θα παραμείνει στο τιμόνι του Παναθηναϊκού. Ποιες είναι οι προθέσεις του. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά στο τιμόνι του. Ωραία, Νίκο, κράτα ανάσεις, θα σου χρειαστούν στην επόμενη σύνδεσή μας. Σίγουρα. Γιατί έχεις και πολλή δουλειά και έχεις και δύσκολες συνθήκες να αντιμετωπίσεις εκεί με τις πολλές φωνές. Δικαιολογημένα βεβαίως. Πάμε εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να αναπλάσουμε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην πρώτη τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος Super League.